Ένα μνημείο στο χώρο του εγκλήματος. Το γράμμα Ζήτα, που παραπέμπει στην πεποίθηση ότι θα ζει για πάντα μέσα στις καρδιές μας, έστω και μετά την πολυμήχανη δολοφονική σκευωρία τους. Η φωτογραφία του μοναχικού μαραθωνοδρόμου Ειρήνης. Αλλά και το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, γραμμένο για έναν Ιρλανδό αγωνιστή που ταυτίστηκε γρήγορα με το δικό μας γελαστό παιδί. Αυτά θα μας θυμίζουν για πάντα τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον αγωνιστή, τον επιστήμονα, τον αθλητή, τον άνθρωπο. Γεννήθηκε πριν 100 χρόνια, στις 3 Απριλίου του 1912, στο χωριό Κερασίτσα Αρκαδίας, το 14ο από τα 18 παιδιά της οικογένειας. Τελείωσε το γυμνάσιο στην Τεγέα. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη γυναικολογία. Από τα νεανικά του χρόνια επέδειξε ιδιαίτερη κλίση στον κλασικό αθλητισμό. Ανακηρύχθηκε πολλές φορές Βαλκανιονίκη στο Άλμα Ισμίκος. Μάλιστα, κατήχε για 23 χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ στο συγκεκριμένο αγώνισμα από το 1936 ως το 1959. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, πήρε ενεργό μέρος στην αντίσταση και το 1943 ίδρυσε την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, μέσα από την οποία διοργάνωνε αγώνες με σκοπό την ενίσχυση των λαϊκών συσιτίων. Το 1950 καταλαμβάνει τη θέση του υφηγητή της Μαιευτικής Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι 35 δημοσιευμένες εργασίες του, αλλά και το δίτομο σύγγραμμά του για την ενδοκρινολογία στη Μαιευτική, αναδεικνύουν το υψηλότατο επίπεδο της επιστημονικής του παρουσίας στη γυναικολογική ιατρική. Ακόμα και σήμερα, που το επιστημονικό του έργο έχει ξεπεραστεί από την εξέλιξη της ιατρικής, εξακολουθεί να διδάσκει ήθος και τρόπο επιστημονικής διαγωγής. Το 1961 εκλέγεται βουλευτής Πειραιά, συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ. Το ενδιαφέρον του όμως στρέφεται στο κίνημα ειρήνης. Εκείνη την εποχή, ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στη σκληρότερη φάση του. Οι Αμερικάνοι εμπλέκονται στην κόλαση του Βιετνάμ. Οι Σοβιετικοί τάσσονται υπέρ της ειρήνης και οι ειρηνιστές χαρακτηρίζονται συνοδοιπόροι του κομμουνισμού. Ο Λαμπράκης εκλέγεται αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Και χάρη στην ισχυρή και χαρισματική του προσωπικότητα, εξελίσσεται σε ηγέτη της αριστεράς. Την 21η Απριλίου του 1963 προγραμματίζεται η πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης στην Ελλάδα από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και το Διεθνή Σύνδεσμο Bertrand Russell, με προσκεκλημένους ειρηνιστές από όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση της ΕΡΕ, υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά από υπόδειξη των Αμερικάνων, απαγορεύει την πορεία και απειλεί με συλλήψεις. Κινητοποιούνται στρατός, αστυνομία, χωροφυλακή και παρακράτος, με αποτέλεσμα ξυλοδαρμούς και περίπου 1.500 συλλήψεις όσων επιχειρούν να πλησιάσουν τον τόπο της συγκέντρωσης. Ο Λαμπράκης, εκμεταλλευόμενος τη βουλευτική ασυλία, ξεκινάει μόνος του την πορεία από τον τύμβο του Μαραθώνα, με προορισμό την Πνίκα, κρατώντας ένα πανό με το σήμα της ειρήνης και τη λέξη «Ελλάς». Κατά τη διάρκεια της πορείας, κάποιοι συναγωνιστές του που ξεφεύγουν από τα μπλόκα τον συνοδεύουν μέχρι να γίνουν αντιληπτοί και να συλληφθούν.
στη διασταύρωση της Ραφίνας, χωροφυλακοί και παρακρατικοί επιχειρούν να τον σταματήσουν. Του σκίζουν τα ρούχα, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος. Στο Πικέρμι θα χρειαστούν πάνω από 10 αστυνομικοί για να τον συλλάβουν, αφήνοντάς τον τελικά ελεύθερο στη Νέα Ιωνία, μετά από 3 ώρες περιπλάνησης με το καμιόνι της χωροφυλακής. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Λαμπράκης τηλεγραφεί στις εφημερίδες. Πόθος δημοκρατικού λαού μας, διαπορία ειρήνης, μαραθών Αθήνα, πραγματοποιηθεί. Καταγγέλει τη σύλληψή του και την κακομεταχείρισή του από την αστυνομία. Κατονομάζει τους υπευθύνους. Δηλώνει εφθαρσός. Δυστυχώς, διαπίστωσα ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Λίγες μέρες μετά, δεν διστάζει να προκαλέσει την καρδιά του κατεστημένου. Στα τέλη του Απριλίου, η Βασίλισσα Φρυδερίκη βρίσκεται στο Λονδίνο και η Μπέτη Αμπατιέλου, σύζυγος του φυλακισμένου ηγέτη του ΚΚΕ και επικεφαλής ενός κινήματος για την αμνηστία των πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα, ζητάει να τη συναντήσει. Ο Λαμπράκης, υιοθετώντας το αίτημα της Αμπατιέλου, ταξιδεύει στο Λονδίνο, εξωθώντας με την επιμονή του τη Φρυδερίκη να το σκάσει από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου. Για την ισχυρή κυρία του παλατιού, ο εξευτελισμός είναι τόσο μεγάλος, ώστε οι φήμες τη θέλουν να φωνάζει «Επιτέλους, ποιος θα με απαλλάξει από αυτόν τον άνθρωπο». Την 1η Μαΐου, ο Λαμπράκης αποθεώνεται, μπαίνοντας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην εκδήλωση της αριστεράς για την Πρωτομαγιά. Το βράδυ της 22ης Μαΐου 1963, θα μιλούσε στην εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. 3 ημέρες νωρίτερα, είχε αναχωρήσει από τη συμπρωτεύουσα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, και το επίσημο κράτος είχε χαλαρώσει από την ένταση της επίσημης επίσκεψης. Το παρακράτος όμως, καθοδηγούμενο από τους υψηλά ιστάμενους στα σώματα ασφαλείας φίλους του παλατιού, ετοιμάζεται για μακελιό. Οι δραπουκισμοί έχουν αρχίσει από το μεσημέρι. Ύστερα από έντονες πιέσεις ένστολων και παρακρατικών, ο ιδιοκτήτης της αίθουσας που επρόκειτο να λάβει χώρα η συγκέντρωση, άρει τη διάθεσή της και οι διοργανωτές, μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας, καταλήγουν στην αίθουσα του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου και Ερμού. Με την έναρξη της εκδήλωσης, πλήθος παρακρατικών και αστυνομικών με πολιτικά έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια, κραυγάζοντας συνθήματα και προπυλακίζοντας όσους προσέρχονται στην αίθουσα. Ένστολοι αστυνομικοί, παρά τις διαμαρτυρίες των διοργανωτών και του ίδιου του βουλευτή Λαμπράκη, δεν κάνουν τίποτα για την αποτροπή των παρακρατικών ενεργειών. Στο τέλος της συγκέντρωσης, αξιωματικοί της αστυνομίας διαβεβαιώνουν το Λαμπράκι ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Τίποτα εκτός από τη δολοφονία του. Μόλις ο Λαμπράκης έκανε λίγα βήματα, το τρίκυκλο των παρακρατικών και ανθρώπων του υποκόσμου, Γκοτζαμάνη και Εμμανουλίδη, ορμούν επάνω του και τον χτυπούν με λωστό στο κεφάλι. Οι χωροφύλακες, καμιά διακοσαριά στον αριθμό, δεν είδαν το τρίκυκλο ούτε όταν ήρθε, ούτε όταν έφυγε. Το είδε όμως ο 34χρονος τότε Μανώλης Χατζιαποστόλου, τίγρης στο παρατσούκλι, ο οποίος πήδησε επάνω στο τρίκυκλο, χτυπώντας τους επιβαίνοντες, μέλη της παρακρατικής οργάνωσης Καρφίτσα, καταφέρνοντας να τους παραδώσει στην ιστορία. Εκατό ώρες χαροπάλευε ο Λαμπράκης στο νοσοκομείο Αχέπα όπου μεταφέρθηκε με πολλά εμπόδια από την αστυνομία και τους παρακρατικούς. Η αστυνομία επιχειρεί να παρουσιάσει την δολοφονία ως τροχαίο, αλλά η αντρίκια στάση κόντρα στο πολιτικό κατεστημένο του ανακριτή Χρήστου Σαλτζετάκη και του εισαγγελέα Παύλου Δαλαπόρτα, αλλά και οι αποκαλύψεις των μαχητικών δημοσιογράφων Γιώργου Ρωμαίου από το Βήμα, Γιάννη Βούλτεψη από την Αυγή και Δημήτρη Μπέρτζου από την Ελευθερία, έχουν ως συνέπεια την παρέτηση της κυβέρνησης Καραμανλή τον Ιούνιο του 1963.
και την αποδοχή της δολοφονίας του Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης πεθαίνει στις 27 Μαΐου του 1963. Την επόμενη γίνεται πάνδημη η κηδεία του στην Αθήνα. Τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι «Δημοκρατία», «Ο Λαμπράκης ζει». Στο μαραθώνα θεσμοθετείται και γίνεται στη μνήμη του κάθε χρόνο. Πολλοί νέοι πυκνώνουν την ιδρυθής από το Μίκη Θεοδωράκη νεολαία Λαμπράκη, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο αριστερό και δημοκρατικό κίνημα της εποχής. Ο Λαμπράκης μένει από τότε ζωντανός στη συνείδηση του ελληνικού λαού, σαν σύμβολο αγώνα ενάντια στην οπισθοδρόμηση, την πολιτική φήμωση, την εξάρτηση από την Αμερικανοκρατία. Εθνικό σύμβολο για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί.